Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις της ημέρας σε ένα λεπτό από το insider.gr. Στα ύψη βρίσκεται η τιμή της βενζίνης εν μέσω της τουριστικής περίοδου, με την τιμή της αμόλυβδης να παίρνει φωτιά στα ελληνικά νησιά και στους κεντρικούς οδικούς άξονες. Φυσικά η αύξηση των τιμών δεν οφείλεται μόνο στην άνοδο των τιμών του πετρελαίου, αλλά και στο φορολογικό καθεστώς στην Ελλάδα, καθώς και στη διάθεση κάποιων επιτίδιων να κερδοσκοπήσουν εις βάρος των παραθεριστών. Σύμφωνα με τα τελευταία λοιπόν στοιχεία του παρατηρητηρίου υγρών καυσίμων, η μέση τιμή της αμόλυβδης στις Κυκλάδες βρίσκεται κοντά στα 1,9 ευρώ το λίτρο, στα Δωδεκάνησα στα 1,8 ευρώ, ενώ ανάμεσα στα νησιά με την ακριβότερη τιμή συγκαταλέγονται η Μύκονος, η Μήλος, η Σαντορίνη, η Σάμος και η Κεφαλονιά. Να αποφύγει ένα νέο φιάσκο τύπου Καλογρίτσα, επιθυμεί το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και προς το σκοπό αυτό απευθύνθηκε στην αρχή για την νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, προκειμένου να επιβεβαιώσει πως οι προσωρινοί δικαιούχοι για την χορήγηση αδειών παροχών ενημερωτικού προγράμματος Γενικού Περιεχομένου Εθνικής Εμβέλειας έχουν τα χρήματα για να αποκτήσουν τις άδειές τους και κυρίως πως τα χρήματα αυτά προέρχονται από νόμιμες οδούς. Πάντως, το γεγονός πως το ΕΣΟΡΟΥ απευθύνθηκε στην ανεξάρτητη αρχή δείχνει πως δεν θέλει να αφήσει να επικρέμεται καμία σκιά γύρω από τις αποφάσεις του και πως αυτή τη φορά οι τηλεοπτικές άδειες δεν θα δοθούν σε κλειστά δωμάτια αλλά με πλήρη διαφάνεια. Delivery με ηλεκτρικά ποδήλατα κάνουν τα Coffee Island. Delivery με ηλεκτρικά ποδήλατα κάνουν τα Coffee Island. Η αλυσίδα που αποτελεί από τις πλέον ταχύτατα αναπτυσσόμενες της χώρας κάνει στροφή σε πράσινες πρακτικές, μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα. Για τον λόγο αυτό, η εταιρεία απέκτησε 6 νέα ηλεκτρικά ποδήλατα Coffee Island για να κάνουν delivery σε Λάρισα, Αλεξανδρούπολη, Ηράκλειο Κρήτης, Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, Νέο Φάλιρο και Πύργο. Ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι η πρακτική αυτή θα επεκταθεί και σε άλλες πόλεις. Η Coffee Island, η 8η μεγαλύτερη αλυσίδα της Ευρώπης, καταγράφει διψήφιους ρυθμούς ανάπτυξης. Η αλυσίδα, η οποία ξεκίνησε το 1999 από την Πάτρα, έχει καταφέρει να αριθμεί πάνω από 410 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, ενώ εκτός συνόρων έχει παρουσία σε Κύπρο, Ηνωμένο Βασίλειο και Καναδά. Τοτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας, με το γενικό δείκτημα να κυμαίνει σε 766 μονάδες, καταγράφοντας απόλυση 0,08%. Υπτές τάσεις επικρατούν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.